Εμμανουλού είναι καθηγητής διευθέτησης ορεινών υδάτων στο Διεθνές Πανεπιστήμιο και διευθύνει εργαστήριο ανάλυσης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Για αυτά τα νερά που μας έπνιξαν, τα οποία είναι πρωτοφανή έτσι για τα ελληνικά δεδομένα. Ο κύριος Ζερεφός μας έλεγε χθες, κύριε Εμμανουλούδη, ότι τέτοιο φαινόμενο μπορεί να ξαναδούμε μετά από 300 χρόνια. Το άκουσα αυτό που είπε ο κύριος Ζερεφός. Τα δικά μας μοντέλα λένε κάτι ακόμα πιο περίεργο, ας το πούμε έτσι μέσα εισαγωγικά. Λένε ότι αυτά τα φαινόμενα θα εμφανιστούν μετά από 16.000 χρόνια. Όσον αφορά την ένταση του φαινομένου δηλαδή. Ναι, ακριβώς. Με τις καμπύλες της όμβρης, τις οποίες δουλέψαμε και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα, τώρα να μην εξηγούμε τι είναι όμβρες, καμπύλες και περίοδος επαναφοράς και δυσκολεύουμε τους τηλεθεατές. Το συμπέρασμα είναι αυτό. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο ή κάθε 5 ή κάθε 10 χρόνια. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει όμως. Το λέω αυτό, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί μπορεί να επικρατήσει και η λογική. Μας λέει ένας 400 χρόνια, άλλο μας λέει 16.000 χρόνια. Ας το λύσουν οι επόμενες γενιές. Δηλαδή, μην κάνουμε και πολλά. Κοιτάξτε, τα πάντα πλέον μπορούν να γίνουν. Mm-hmm. Αυτό το οποίο εγώ έχω δει να γίνεται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλία. Είμαι 35 χρόνια, το έχω πει πολλές φορές, είμαι 35 χρόνια στο χώρο, δεν το έχω δει όχι στη χώρα μας, ούτε παγκοσμίως. Mm-hmm. Υπάρχουν ξένοι καθηγητές οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε ότι είναι δυνατόν αυτά τα μεγέθη, είστε σίγουροι? Μήπως υπάρχουν κάποια προβλήματα στους μετρητικούς σταθμούς, κάποια προβλήματα από πλευράς εμπλοκής των σταθμών λόγω κεραυνικής δραστηριότητας κλπ. Mm-hmm. Είναι απίστευτα νούμερα. Τώρα μιλάμε για 900, 800 και 700 χιλιοστά βροχής, τα οποία είναι νερά που πέφτουν σε 2 χρόνια υπό κανονικές συνθήκες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.